Από τότε έως 31 του λοιπόν, από τον Μάρτιο του 18 και σήμερα οι εργαζόμενοι παρέμει να συσσερισθούς επειδή προσέφηκαν ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηριών ασκώντας αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Επειδή οι εναπομείναντες 40 εργαζόμενοι, 39 συν 1, αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο Δήμο 39 παρατασιούχοι και ένας εργαζόμενος παρατασιούχος, ο οποίος όμως έχει τα μέσα στην πρόληψη του 3 ΓΑΠ, μέσα στην προκήρυξη και έχει παραμείνει και έχει αποδεχτεί την πρόληψη, αλλά συμμετέχει στην αγωγή, δεν συμμετέχει σε ασφαλιστικά μέτρα ο συγκεκριμένος. Αυτή τη στιγμή από την αρχή της πρόληψης τους έως σήμερα προσφέρουν την εργασία τους αποκλειστικά στο Δήμο με τις ίδιες πάντα ειδικότητες κατά πλήρες ωράριο. Οι εργασίες της καθαριότητας και ανακύκλωσης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από τη μία λόγω του προσφυγικού θέματος το οποίο συζητάμε εδώ και τόσο καιρό. Δεύτερον, την ανακύκλωση επιπλέον έχει για να λάβει αποκλειστικά τώρα και την περισυλλογή και τη διάθεση των ανακυκλώσιμων συν το γυαλί, συν τα λάδια που ξεκινάει, που ξεκινάει ο Δήμος. Επίσης, περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις για τα δρανή υλικά, τον κρατοδιαμαχιστή που θα είναι για τα κλαδιά, καθώς και τα πράσινα σημεία. Συγχρόνως έχει ξεκινήσει και λειτουργεί και ο σταθμός μεταφόρτωσης. Όλα αυτά απαιτούνται επιπλέον προσωπικό. Για να πω μια, οι εργασίες, για αυτόν τον λόγο, επειδή που πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι εκτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει το παρακάτω. Ότι 40 εργαζόμενοι εκτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να χορηγηθεί ειδική πληροξενότητα κατά το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε συνδυασμό με το άρθρο 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προς το δικηγόρο του Δήμου, να παραστεί ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηριών, στα οποία εκδικάζονται αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων χορήγησης προσωρινής διαταγής των εργαζομένων και να συνομολογήσουν τα πραγματικά περιστατικά των αγωγών και αιτήσεων, ότι πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επιπλέον να αποδεχτούν τις αγωγές και τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αναγνωρίζοντας τα εν όλο το δικαίωμα των εν λόγω τυπογράφων. Ήθελα απλώς να σας ενημερώσω για αυτό το βήμα το οποίο απασχολεί 40 οικογένειες και προφανώς γνωρίζετε όλοι ότι οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν τα σκουπίδια μας στις πιο χειρότερες συνθήκες εργασίας και είναι φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την ανασφάλεια που δεν θα θέλει κανένα ζηματό. Κάθε περίοδο ή κάθε μέρα που περνάει, δεν ξέρω αν θα έχουμε δουλειά την επομένη. Σας λέω μόνο ότι παραμονές του Πάσχα ευτυχώς δόθηκαν τα προσωρινή διαταγή από τα ασφαλιστικά μέτρα και έτσι οι άνθρωποι αυτοί είχαν δουλειά. Θέλω δηλαδή να ευαισθητοποιήσω ότι είναι κάτι που είναι ανθρώπινο πρώτιστα, αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι και νομικά θεμελιωμένο. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως ο Δημάρχος είναι εδώ στη Μύντου και πράγμα το συγχαίρω σε αυτό, επιτελούν, εξυπηρετούν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Δεν είναι μια περιοδική έτσι, εργασία, ούτε πρόσκαιρη, ώστε να έχουμε τις συμβάσεις του έργου, τις συμβάσεις του ορισμένου χρόνου. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν να ορίσουν χρόνο, ώστε να σταματήσουν πλέον να είναι υπομοιρία, καταστός ομοιρίας. Θα παρακαλούσα πολύ αυτό το στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το οφείλουμε στους ανθρώπους μας και γιατί πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι πια να αισθανθούν ασφαλείς και να προστατεύσουν τις οικογένειές τους. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο, το ξέρουν άλλωστε. Ελπίζω και οι νομικοί σύμβολοι του Δήμου να το αντιλαμβάνονται. Άλλωστε, ευχαριστούμε γιατί πράγματι ο Δήμος έχει στηρίξει τη διαδικασία αυτή και στις διαδικασίες των προσωρινών διαταγών. Όταν πράγματι συμφώνησε έστω και έτσι έμεσα ότι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι και έτσι παρέμεινα. Έχουμε σε ένα μήνα στις 6 του Νοέμβρη την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων και μετά είναι οι αγωγές. Είμαι βέβαιος ότι είσαστε όλοι ευαίσθητοι, ξέρετε όλοι οι άνθρωποι δικοί μας είναι και ότι θα βοηθήσετε σε μια κατεύθυνση να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στις δουλειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ λοιπόν δεδομένο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί η υπηρεσία καθαριότητας να κάνει τις βασικές τους λειτουργίες. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν είναι υπεράριθμοι. Είναι οι βασικοί άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται για να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας.
Δεν επιβαρύνω με το κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιβαρύνω με τα δημοτικά τέλη, με τα χρήματα που έχει ο Δήμος μπορούμε να πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δεδομένο ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να σας θυμίσουμε ότι έχουν προσληφθεί με κριτήρια ΣΕΛ. Είναι μεν ένα τυχαίο οκτάμινο, αλλά υπήρξαν κριτήρια για να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω λοιπόν να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι απαραίτητο να τους υποστηρίξουμε, να ψηφίσουμε και να βγάλουμε ένα ψήφισμα υπέρ, ώστε να τους βοηθήσουμε για το δικαστήριο που έρχεται. Ευχαριστώ. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι εργαζόμενοι, ο λόγος για τον οποίο εμείς απολύτως συνεννούμε και λέμε ναι, είναι διότι βρισκόμαστε εδώ πέρα εκ μέρους των συμπολιτών μας. Εκ μέρους 50.000 χιωτών, οι οποίοι κάθε μέρα παράγουν τα απορρίμματά τους, άλλους περισσότερους, άλλους λιγότερο, και κάποιος πρέπει να τα μαζέψει. Και για να μην τα μαζεύει ένας-ένας, έχουν δημιουργήσει στο Δήμο την υπηρεσία καθαριότητας, η οποία οφείλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εκ μέρους αυτών ερχόμαστε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να πω στους 39 φίλους και γνωστούς και εργαζόμενους στο Δήμο ότι, παιδιά, εμείς σας ταυτοποιήσαμε. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λέει ο κ. Κουρλέτης, ο οποίος σας το έχει εντάξει και θέλει. Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί, και εδώ πέρα λίγο έτσι έχω μια διαφορετική προσέγγιση που έκανε ο κ. Νύχτας, δεν είναι εδώ πέρα για φιλανθρωπία. Δεν το κάνουμε επειδή τους λυπόμαστε ή για ανθρώπινο λόγο. Οι άνθρωποι δουλεύουν τα λεφτά τους και με το παραπάνω και τη χρειαζόμαστε αυτή τη δουλειά απαραίτητα. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι περήφανο εκ μέρους τους, περήφανο και εκ μέρους δικού μας. Έτσι. Και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μπορεί να παράγει αυτό το έργο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί κύριε Σκουφάλη και εσείς, όπως οι δρομάδες λέτε τα δικά σας, έχουμε βγάλει και εμείς τα συμπεράσματά μας από εκείνη την ημέρα. Έτσι, από εκείνη την ημέρα. Και νομίζω ότι και ο χιονικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, και ούτε κανείς από τους εργαζόμενους εδώ πέρα θα ήθελε να καταφύγει εκεί πέρα, θα ήθελε να κάνει κατάληψη, αν δεν είχε έρθει μια κυβέρνηση να τους έχει κοιτάξει τα πάντα, έτσι, και να μην τα βρίσκονται μπροστά τους. Και αν δεν βρίσκονταν κι άλλα, τους λένε: αν κάνετε κατάληψη, μην ανησυχείτε, θα πετύχετε. Η κατάληψη σε κανένα Δήμο δεν πέτυχε κάτι. Αυτό που πετυχαίνει σε πολλούς Δήμους σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, η απάντηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε ποια είναι, αγαπητοί φίλοι εργαζόμενοι. Παιδιά, θέλουμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν. Έτσι. Αντίθετα, πριν από 3 χρόνια, 3,5, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, όταν ορθολογικά καταλαβαίναμε ότι μπαίνει μέσα 500 χιλιάρικα ο Δήμος και όχι να πάρει άλλους εργαζόμενους, δεν μπορεί και να εξασφαλίσει οχήματα για αξιοπρεπή και σωστή εργασία για σας, αλλά αντιθέτως έμενε ένα-ένα το όχημα και δεν μπορούσε να κρατήσει ούτε αυτούς που είχε, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα. Όταν λοιπόν εδώ πέρα αποφασίζαμε, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ήταν οι μόνοι οι οποίοι ψήφισαν την αναπροσαρμογή των εκδοτικών τελών, λιδωρήθηκαν από πάρα πολλούς οι οποίοι επέμεναν: βρε, δεν ντρέπεστε που θέλετε να αυξήσετε στην πλάτη του χιόντικου λαού. Λοιπόν, εμείς στην πλάτη του χιόντικου λαού και για το χιόντικο λαό θέλουμε εσάς τους εργαζόμενους και με μια τέτοια ορθολογιστική πολιτική είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε. Και ακριβώς αυτή είναι η οποία μπορεί να εξασφαλίσει στους χιόντζων τα απορρίμματα μαζεύονται και σε εσάς ότι έχετε την εργασία σας.